Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και ουσιώδες ερώτημα σήμερα. Μπορεί ένας συνεξαρτώμενος άνθρωπος να αγαπήσει? Θα το παραφράσω. Μπορεί να αγαπήσει αληθινά, μπορεί να αγαπήσει πραγματικά, μπορεί να αγαπήσει υγιώς, μπορεί να αγαπήσει με βάση τον ορισμό της αγάπης, όπως τον έχει δώσει ο Σκοτ Πεκ σε αυτό το βιβλίο που έχω εδώ πέρα, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος». Αυτό είναι ένα βιβλίο που το διαβάζουμε στη συμμετοχή. Θα σας διαβάσω λίγο τον ορισμό της αγάπης που λέει ο Σκοτ Πεκ και μετά θα διαβάσω το ερώτημα που έρχεται από τη φίλη. Λοιπόν, εδώ το κάπου εδώ το είχα σημειωμένο. Το έχει. Λοιπόν, ορίζω την αγάπη ως εξής, λέει ο Σκοτ Πεκ. Είναι η βούληση ενός ανθρώπου να ανοιχτεί και να διευρύνει τα όρια του με σκοπό να συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη τη δική του ή ενός άλλου. Το ξαναδιαβάζω. Είναι η βούληση, δηλαδή η επιλογή, η ελεύθερη επιθυμία ενός ανθρώπου να ανοιχτεί συναισθηματικά και να διευρύνει τα όρια του με σκοπό να συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη τη δική του ή ενός άλλου. Ο ενιαίος αυτός ορισμός της αγάπης περιλαμβάνει τόσο την αγάπη για τον εαυτό, όσο και την αγάπη για τον άλλον. Σας συστήνω να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, είναι εξαιρετικό, το διαβάζουμε ήδη στη συμμετοχή. Λοιπόν, πάω να διαβάσω το mail της φίλης. Καλησπέρα Θέκλα μου, χαίρετε. Συγγνώμη για το μου, αλλά πραγματικά το νιώθω. Όλοι εμείς στο κανάλι συνιώθουμε δικό μας άνθρωπο. Χαίρομαι που με νιώθετε δικό σας άνθρωπο και εγώ σας νιώθω δικούς μου ανθρώπους. Πραγματικά σας νιώθω ότι είστε σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και θέλω να είστε. Σήμερα το πρωί, καθώς πήγαινα με τα πόδια στη δουλειά μου, σκέφτηκα την αγάπη. Όλο μιλάμε για τοξικούς ανθρώπους, νάρκισσους και δύσκολες καταστάσεις. Και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να μας μιλήσεις για την αγάπη. Όχι για την ερωτική αγάπη, αλλά για αυτήν την αγάπη που δεν έχει όρια, όρους και προϋποθέσεις. Αγάπη μου, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη που να μην έχει όρια, όρους και προϋποθέσεις. Διάβασα προηγουμένως τον ορισμό του Σκοτ Πεκ, του πασίγνωστου ψυχίατρου που έχει γράψει τα βιβλία πνευματικής ανάπτυξης «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» και τα επακόλουθα τους, το 2 και το 3, που λέει ότι η αγάπη είναι η βούληση ενός ανθρώπου να ανοιχτεί ώστε να συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη του εαυτού του ή και ενός άλλου ανθρώπου. Αυτό από μόνο του προϋποθέτει και πειθαρχία και όρια. Αγάπη χωρίς όρους και όρια δεν υπάρχει. Πουθενά. Όταν την νιώθεις, λες, αυτή την αγάπη, κλαις από συγκίνηση που σε κάνει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, που σε ανυψώνει και σε γεμίζει χαρά, αγαλίαση και ειρήνη. Το Πάσχα είναι η γιορτή της αγάπης. Εύχομαι να την πλησιάσουμε λίγο αν μπορούμε και ίσως αυτός ο κόσμος να γίνει λίγο πιο όμορφος. Ερώτηση, απορία. Γίνεται να είσαι συνεξαρτώμενος σε μια σχέση και να έχεις αγαπήσει αληθινά αυτόν τον άνθρωπο? Γίνεται να αγαπήσεις με αυτήν την αγάπη που περιέγραψα παραπάνω χωρίς να έχεις αγαπήσει πρώτα εσένα? Όχι. Θα πω ξανά ότι η αγάπη όπως την έχεις περιγράψει παραπάνω είναι μια φαντασιακή αγάπη, ωρεοποιημένη αγάπη, βγαλμένη ίσως από παραμύθια, βγαλμένη ίσως από θρησκευτικές διδαχές και σαφώς όχι η αγάπη όπως τη βιώνουν οι άνθρωποι. Χρειάζονται και όροι για την αγάπη και όρια για την αγάπη και προϋποθέσεις για την αγάπη. Και μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο είναι να έχουμε αγαπήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Ακούγεται απλό, αλλά είναι το πιο δύσκολο πράγμα που καλείται να κάνει ο κάθε άνθρωπος σε αυτή τη γη.
να αγαπήσει τον εαυτό του, να συνδεθεί ουσιαστικά με τον εαυτό του, να έχει τη βούληση να εξελίξει τον εαυτό του, να συνδεθεί με τον εαυτό του και να ανοιχτεί ώστε να εξελιχθεί πνευματικά και να ανυψωθεί πνευματικά. Δεν έχω κανένα ζήτημα με τους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι θρήσκοι. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δέχομαι αυτό που λες ότι το Πάσχα είναι η γιορτή της αγάπης και γενικότερα οι θρησκευτικές γιορτές κανονικά θα έπρεπε να είναι γιορτές της αγάπης και ο ίδιος ο Χριστός είχε πει «Ο Θεός αγάπη εστί». Ο Θεός ο ίδιος δηλαδή είναι αγάπη. Δέχομαι πως το Πάσχα είναι η γιορτή της αγάπης. Το δέχομαι. Το δέχομαι και ως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι τόσο κοντά στην Εκκλησία πλέον όσο ήμουν παλαιότερα. Και ας αγάπεις όμως. Και ας αγάπεις. Ποια είναι η αγάπη που έδειξε ο Χριστός με βάση τα Ευαγγέλια στους ανθρώπους? Έβαζε όρια ο Χριστός, ναι έβαζε. Πήγε στον νό του Σολομώντος και πήγαινε το μαστίγιο και τους τα έκανε λίμπα όλων αυτών των εμπόρων που εμπορεύονταν έξω από τον ναό. Έβαζε όρια ο Χριστός, ναι, έβαζε όρια στους μαθητές του. Μιλούσε στους μαθητές του. Τον ξεμπρόστιασε αυτόν που τον προδώσε. Με βάση τα Ευαγγέλια πάντα. Υπήρχαν προϋποθέσεις για αυτή την αγάπη. Ναι, υπήρχαν προϋποθέσεις για αυτή την αγάπη. Με βάση τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ο Θεός, Πατέρας, έστειλε τον Υιό του στη γη για να σώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. Άρα υπήρχε προϋπόθεση. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς όρια. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς πειθαρχία. Είναι μια λανθασμένη πεποίθηση αυτή που έχουμε, που μας κάνει να φαντασιωνόμαστε μια ιδανική αγάπη, η οποία θα ξεπηδήσει μέσα από μια ρομαντική κομεντή, ή θα ξεπηδήσει μέσα από ένα άρλεκιν, ή θα ξεπηδήσει μέσα από μια ταινία ρομαντική, ή από ένα βιβλίο. Όπου ο άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, είναι μόνος, είναι δυστυχής, δεν αντέχει τη μοναξιά του, δεν αντέχει τη δυστοκία που του φέρνει η μοναξιά του, και έρχεται η αγάπη, η ερωτική, κυρίως και συνήθως, έρχεται και τον συναρπάζει και τον συνεπέρνει και τον κάνει ευτυχισμένο και την κάνει ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει αυτή η αγάπη. Θέλει όρια, προϋποθέσεις, πώς το βάζει εδώ πέρα, προϋποθέσεις, αυτό που λες πως δεν έχει, πρέπει να έχει αγάπη, όρια, όρους και προϋποθέσεις. Θέλει. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Τι σημαίνει αγάπη? Αγάπη σημαίνει με την όρεξη μου και με τη θέληση μου ανοίγομαι συναισθηματικά. Επενδύω συναισθηματικά, επενδύω ψυχικά, επενδύω πνευματικά στο να συνδεθώ με τον εαυτό μου πρώτα και στη συνέχεια με έναν άλλον άνθρωπο με σκοπό πάντοτε την πνευματική μας εξέλιξη. Θέλει δουλειά η αγάπη. Δεν είναι κάτι άκου. Ακόμη και η αγάπη της μάνας προς το παιδί θέλει δουλειά. Όσες από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο έχετε γεννήσει παιδιά, ξέρετε πόση δουλειά χρειάζεται να αντέξεις την εγκυμοσύνη, να αντέξεις τον τοκετό και να αντέξεις την ανατροφή ενός βρέφους και ενός νηπίου. Και η αγάπη του πατέρα επίσης θέλει δουλειά. Παρόλο που υπάρχει αυτό το έντονο ένστικτο μέσα μας που μας σωθεί να αγαπάμε και να προστατεύουμε τα μικρά και ανυπεράσπιστα ζώα, ανθρώπους κτλ. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε, χρειάζεται να βάλουμε όρια στον εαυτό μας, χρειάζεται να το πάρουμε απόφαση και να δουλέψουμε για να αγαπήσουμε τα παιδιά μας. Γι' αυτό και συμβαίνουν γεγονότα όπως αυτά που συμβαίνουν στην δημοσιότητα τα οποία μας συνταράζουν. Που έχουμε μιλήσει γι' αυτά. Το περιστατικό της Πάτρας και τα συνεπακόλουθα όλου αυτού και τα σημενόμενα. Λοιπόν, η αγάπη, η πνευματική αγάπη, η υγιής αγάπη, η πραγματική αγάπη, η ολοκληρωμένη αγάπη, εμπεριμέχει όρια, όρους και προϋποθέσεις. Όρια, σεβασμός προς τον εαυτό μας και προς τη βούληση του άλλου ανθρώπου. Προϋπόθεση,
Είπαμε είναι να αγαπάς τον εαυτό σου. Προϋπόθεση είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου για να αγαπήσεις κάποιον άλλο. Προϋπόθεση είναι να ξέρεις ποιος είσαι και τι πραγματικά θέλεις. Ποιος είσαι σε αυτή τη ζωή. Ποια είσαι σε αυτή τη ζωή. Τι θέλεις πραγματικά. Ποιες είναι οι πραγματικές σου επιθυμίες. Όχι η ανάγκη σου. Η ανάγκη σου που έχεις να προσκοληθείς πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι κάνουν ακριβώς αυτό. Προσκολούνται πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Και αποκτά εντός εισαγωγικών νόημα η ζωή τους με αυτή τους την προσκόλληση και αυτή τους τη διάχυση μέσα στο πρόσωπο, στο σώμα και στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι δεν αγαπάμε. Εξαρτώμαστε. Προσκολόμαστε πάνω σε άλλους ανθρώπους προκειμένου να νιώσουμε καλά. Προσκολόμαστε και όταν προσκολόμαστε κάνουμε και εκδουλεύσεις, κάνουμε και προσπάθειες, προσπαθούμε να τους σώσουμε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη ζωή τους, προσπαθούμε να τους κάνουμε καλύτερους ανθρώπους, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν την υγεία τους, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν τα ψυχολογικά τους προβλήματα, προσπαθούμε να τους είμαστε χρήσιμοι, να τους είμαστε απαραίτητοι, να τους είμαστε αναγκαίοι, ούτως ώστε να έχουμε κι εμείς υπόσταση, γιατί συνεξαρτώμενοι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να παραμείνουμε μόνοι με τη μοναξιά μας και να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα. Μιλάω στον πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, επειδή το έχω πει και άλλες φορές, πάσχω κι εγώ από την ασθένεια της συνεξάρτησης εντός αγωγικών ασθένεια. Έχω επιδείξει συνεξάρτηση στη ζωή μου. Δεν είναι πραγματική αγάπη αυτό. Γιατί δεν επιλέγουμε έναν άνθρωπο τον οποίο πραγματικά θαυμάζουμε, πραγματικά εκτιμούμε, πραγματικά θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Επιλέγουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας χρειάζεται. Επιλέγουμε έναν άνθρωπο που μας θέλει και άρα επειδή μας θέλει σημαίνει ότι μπορούμε να προσκοληθούμε πάνω στον άνθρωπο αυτό. Επιλέγουμε έναν άνθρωπο τον οποίο να το χρησιμοποιήσουμε πάνω σαν καμβά, πάνω στον οποίο να χρωματίσουμε τα ζωφερά χρώματα της δικής μας συνεξάρτησης. Θα μου πείτε, μα συνήθως οι συνεξαρτώμενοι πάμε και προσκολόμαστε πάνω σε νάρκισσους. Ναι, πάνω σε νάρκισσους πάμε και προσκολόμαστε. Άρα, λες ότι βλάπτουμε τους νάρκισσους. Ναι, τους βλάπτουμε. Ναι, τους βλάπτουμε. Γιατί τους δίνουμε περιθώριο να δράσουν. Λέμε, είμαι εδώ, έλα και εκμεταλλεύσουμε. Είμαι εδώ, έλα και βγάλω όλα τα αρνητικά σου επάνω μου. Είμαι εδώ και θέλω να μου φέρεις άσχημα. Το τραβάει ο οργανισμός μου, είμαι ένας εξαρτώμενο πρόσωπο που δεν νιώθω καλά μόνος μου, δεν νιώθω καλά μόνη μου, αποκτά οντότητα μόνο μου όταν είμαι μέσα σε μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Και όταν κάνω τις δουλειές αυτού του ανθρώπου, και όταν του κάνω χάρες αυτού του ανθρώπου, και όταν του λέω λόγια αγαπητικά αυτού του ανθρώπου, και όταν τον μπρίζω αυτόν τον άνθρωπο με την υπερβολική μου προσκόλληση. Αυτό η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Γι' αυτό η συνεξάρτηση είναι, ας μου επιτραπεί, αρρώστια. Γι' αυτό σε αυτό το κανάλι μιλάμε τόσο συχνά για τη συνεξάρτηση. Όχι για να ξέρουμε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που αγαπάνε χωρίς όρους, χωρίς όρια και χωρίς προϋποθέσεις. Όχι, είναι λάθος αυτό που κάνουμε όταν συνεξαρτώμαστε. Είναι αρρωστημένο αυτό που κάνουμε. Δεν είναι υγιές. Δεν μπορεί να ονομαστεί αγάπη. Γιατί στην ουσία πάμε να γεμίσουμε τα εσωτερικά μας κενά, πάμε να αποφύγουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες με το να προσκοληθούμε πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά τέτοια που να θέλουν να προσκοληθούν οι άλλοι πάνω τους, είτε να έχουν και ήδη στοιχεία συνεξάρτησης ή ναρκισσιστικά στοιχεία, άρα δεν είναι μόνο ο νάρκισσος που επιλέγει το θύμα του, το συνεξαρτώμενο, είναι και ο συνεξαρτώμενος που επιλέγει το θύμα του, τον νάρκισσο. Μπορεί να σας σοκάρω, μπορεί να λέτε τι λέει αυτή, ναι. Νομίζω ότι λέω την αλήθεια, πιστεύω ότι λέω την αλήθεια. Έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τις σχέσεις, έτσι όπως καταλαβαίνω την αγάπη, έτσι όπως καταλαβαίνω την υγιή συνδεσιμότητα. Όχι φιλενάδα, δεν είναι όπως τα γράφεις, ότι η αγάπη δεν έχει όρια, όρους και προϋποθέσεις. Που όταν την νιώθεις κλαις από συγκίνηση, που σε κάνει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, που σε ανυψώνει και σε γεμίζει χαρά, αγαλία, ειρήνη. Όχι, είναι μούφα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι εξάρτηση. Αυτό είναι πάω και δίνω τα πάντα σε έναν άλλον άνθρωπο και νιώθω καλά επειδή έδωσα τα πάντα.
Και επειδή έδωσα τα πάντα, τον έχω, την έχω στο χέρι. Θα με έχει ανάγκη τώρα και θα έχω αυτή τη σύνδεση. Δεν θα είμαι μόνος μου, δεν θα είμαι μόνη μου και θα αντέξω αυτή τη δυσμυρή ζωή μου. Τεμπέλικη προσέγγιση. Μα θα μου πείτε, κουράζει το συνεξαρτώμενο. Μα κάνει πάρα πολλές δουλειές ο συνεξαρτώμενο. Μα χάνει τον ύπνο το συνεξαρτώμενο. Μα χάνει τη ξεκούραση το συνεξαρτώμενο. Ναι, αλλά το κάνει χωρίς κόπο. Γιατί ο δρόμος της κακίας είναι ο εύκολος δρόμος. Και ο δρόμος της αρετής είναι ο δύσκολος δρόμος. Είναι δύσκολος δρόμος να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου. Να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ένα προβληματικό πρόσωπο, το οποίο εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους και πάει και προσκολλάται πάνω στους άλλους ανθρώπους. Να συνειδητοποιήσεις ότι δεν ξέρεις ποιος είσαι, δεν ξέρεις ποια είσαι, δεν συνειδητοποιείς και δεν αντιλαμβάνεσαι την αξία σου. Δεν συνειδητοποιείς τι πραγματικά θέλεις εσύ σε αυτή τη ζωή. Γιατί όταν πας και μπαίνεις σε μια σχέση συνεξάρτησης, πας και γίνεσαι ένα με τα θέλω του ανθρώπου πάνω στον οποίο συνεξαρτάσαι. Άρα αν ο άνθρωπος στον οποίο συνεξαρτήθηκες θέλει κάτι, το θες και εσύ. Αν δεν το θέλει, δεν το θες ούτε και εσύ. Αν ο άνθρωπος πάνω στον οποίο συνεξαρτήθηκες θέλει να πάτε διακοπές, θες και εσύ να πας διακοπές. Αν δεν θέλει να πάτε διακοπές, δεν θες ούτε εσύ να πας διακοπές. Αν αυτός θέλει να κάθεσαι το βράδυ στον καναπέ και να βλέπετε τηλεόραση, θα θέλεις και εσύ να κάθεσαι το βράδυ στον καναπέ και να βλέπεις τηλεόραση. Αν όμως αυτός δεν θέλει ή αυτή δεν θέλει να το κάνετε αυτό, ούτε εσύ θα θέλεις. Αν αυτός θέλει να κοιμάται νωρίς, θα θέλεις και εσύ να κοιμάσαι νωρίς. Αν αυτός θέλει να ξενυχτά, θα θέλεις και εσύ να ξενυχτάς. Δεν έχεις τα δικά σου θέλω. Απαρνείσαι τα δικά σου θέλω. Δεν τα ξέρεις καν τα δικά σου θέλω. Θεωρείς ότι αποκτά νόημα και αξία η ζωή σου επειδή έχεις προσκοληθεί πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο και πηγαίνεις με βάση το πρόγραμμά του. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα, εσύ μπορεί να είσαι άνδρας ή γυναίκα, ενώ δεν έχεις σχέση με φίλο. Δεν είναι αγάπη σε εξάρτηση. Είναι αρρωστημένο κόλλημα. Κόλλημα. Πραγματική αγάπη θέλει όρους, όρια και προϋποθέσεις. Προϋπόθεση είναι να αγαπούμε υγιώς τον εαυτό μας. Εάν έχουμε εντοπίσει ότι έχουμε ζητήματα συνεξάρτησης, να πάμε να ψυχοθεραπευτούμε, να τα ξεπεράσουμε, να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας, να πάρουμε το δρόμο της αρετής που είναι να αντέξω αυτόν τον δύσμυρο εαυτό μου, να αντέξω αυτόν τον μίζερο εαυτό μου, να αντέξω να είμαι μόνος μου με τον εαυτό μου. Να αντέξω να είμαι χωρίς κάποιους άλλους ανθρώπους πάνω στους οποίους να προσκολληθώ και να τους φορτωθώ. Να αντέξω μόνος μου, μόνη μου το δικό μου φορτίο. Να ανακαλύψω ποιος πραγματικά είμαι. Τι πραγματικά θέλω στη ζωή μου. Ξέρετε πόσοι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι πάνε και παντρεύονται ξανά και ξανά και ξανά χωρίς να τους ταιριάζει ο γάμος και χωρίς να θέλουν τον γάμο, επειδή γνωρίζουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν. Ή πόσοι άλλοι άνθρωποι συνεξαρτώμενοι πάνε και κάνουν παιδιά ενώ δεν τους βγαίνει η μητρότητα, επειδή γνωρίζουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν παιδιά. Πολύ τραγική συνθήκη αυτή με τη συνεξάρτηση. Εξαιρετικά τραγική συνθήκη. Και να μην το λέμε, α, είμαι συνεξαρτώμενη, α, που σημαίνει ότι είμαι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος που όλο δίνω στον άρχισο και ο άρχισος με εκμεταλλεύεται. Όχι. Όταν είσαι συνεξαρτώμενη, όταν είσαι συνεξαρτώμενος, είσαι ένας προβληματικός άνθρωπος, ο οποίος δεν αγαπάς πραγματικά, δεν αγαπάς υγιώς ούτε τον εαυτό σου, αλλά και τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεσαι, ούτε και τα θύματα σου θα έλεγα. Και δηλώνω εγώ πρώτη ότι έχω τάσεις συνεξάρτησης. Και δηλώνω εγώ πρώτη ότι έχω λειτουργήσει με συνεξάρτηση στο παρελθόν. Το παραδέχομαι. Δεν είναι καμιά μαγιά, είσαι συνεξαρτώμενος, δεν είναι καμιά αρετή, δεν είναι καμιά θετική στάση ζωής, είναι μια κατάσταση μη υγιής, την οποία χρειάζεται άμεσα να την αντιληφθούμε, να τη συνειδητοποιήσουμε και να αγωνιστούμε, εδώ έρχεται ο δρόμος της αρετής, όσο δύσκολο και αν είναι, να ξεπεράσουμε αυτό το προβληματικό μοτίβο που έχουμε. Να πηγαίνουμε να προσκολόμαστε πάνω σε άλλους ανθρώπους, να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τα χατήρια τους, να γινόμαστε ένα με αυτούς, να γινόμαστε βδέλες που να τους πίνουμε το αίμα, οι βδέλες οι οποίες θα έχουμε κολλήσει πάνω τους και να χάνουμε εντελώς την ταυτότητά μας, την οποία δεν είχαμε και από πριν φυσικά. Γιατί συνήθως οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι πάνε από τη μια σχέση στην άλλη. Και εδώ θα τελειώσω αυτό το βίντεο διαβάζοντας πάλι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Scott Peck. Είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία από μια παλιά του ασθενή,
η οποία είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική του τι σημαίνει συνεξάρτηση και τι σημαίνει εξάρτηση από τις σχέσεις και προσκόλληση πάνω σε άλλους ανθρώπους. Τώρα να τη βρω. Λέει λοιπόν ο Σκοτ Πέκ στο βιβλίο του «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος». Οι σχέσεις των ανθρώπων αυτών, του συνεξαρτώμενων δηλαδή, τους ονομάζει διαφορετικά τότε, γιατί ήταν προτού εφευρεθεί ο όρος της συνεξάρτησης. Είναι παλιό βιβλίο, είπαμε, είναι από το 78 το βιβλίο αυτό. Οι σχέσεις τους, αν και επιφανειακά δραματικές σε ένταση, είναι στην πραγματικότητα πολύ ρηχές, εξαιτίας της τόσο έντονης αίσθησης του εσωτερικού κενού που έχουν και της έντονης ανάγκης να γεμίσουν αυτό το κενό, τα εξαρτημένα άτομα δεν ανέχονται καμία καθυστέρηση στην προσπάθεια να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για τους άλλους. Μια όμορφη, έξυπνη και κατά κάποιο τρόπο πολύ υγιής νέα γυναίκα είχε από τα 17 μέχρι τα 21 της μια σχεδόν ατελείωτη σειρά ερωτικών σχέσεων με άντρες, οι οποίοι ήταν πάντα κατώτεροι της ως προς την ευφυΐα και τις ικανότητες. Πήγαινε από τον έναν αποτυχημένο στον άλλο. Το πρόβλημα φαίνεται τελικά πως ήταν ότι δεν άντεχε να περιμένει αρκετά για να βρει έναν άντρα κατάλληλο για εκείνη ή έστω να διαλέξει ανάμεσα στους πολλούς άντρες που ήταν διαθέσιμοι. Μέσα σε 24 ώρες από το τέλος μιας σχέσης, τα έφτιαχνε με τον πρώτο άντρα που γνώριζε σε κάποιον μπαρ και ερχόταν στην επόμενη συνεδρία πλέκοντάς του το εγκόμιο. Το ξέρω ότι είναι άνεργος και πίνει πολύ, αλλά έχει ταλέντο και νοιάζεται για μένα. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η σχέση θα πάει μια χαρά. Έλεγε δηλαδή στο ψυχίατρο της όταν πήγαινε αυτά. Αλλά ποτέ δεν πήγαινε μια χαρά, όχι μόνο επειδή δεν είχε διαλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο, αλλά επίσης επειδή θα άρχιζε μετά να κολλάει πάνω του, απαιτώντας όλο και περισσότερες αποδείξεις για την αγάπη του, προσπαθώντας να είναι συνέχεια μαζί του, αρνούμενη να μείνει μόνη της έστω και για λίγο. «Επειδή σε αγαπάω τόσο πολύ, δεν αντέχω να είμαι μακριά σου», θα του έλεγε. Αλλά αργά ή γρήγορα εκείνος θα ένιωθε ότι η εντός εισαγωγικών αγάπη της, ότι η αγάπη της, τον έπνιγε και δεν του άφηνε καθόλου προσωπικό χώρο. Θα γινόταν ένας βίος καυγάς, η σχέση θα τελείωνε και ο κύκλος θα άρχιζε από την αρχή την επόμενη μέρα. Η γυναίκα αυτή κατάφερε να σπάσει το φαύλο κύκλο μόνο ύστερα από 3 χρόνια ψυχοθεραπείας, στη διάρκεια των οποίων κατάφερε να εκτιμήσει την ευφυΐα και τα προσόντα της, να εντοπίσει το κενό μέσα της και την ακόρεστη ανάγκη της για εξάρτηση, να διακρίνει την εξάρτηση από την αληθινή αγάπη, να συνειδητοποιήσει πως η ανάγκη αυτή την έκανε να δημιουργεί και να μένει σε σχέσεις που ήταν καταστροφικές για εκείνη και να αποδεχτεί την ανάγκη για το πιο αυστηρό είδος πειθαρχίας αν ήθελε να αξιοποιήσει τα θετικά της στοιχεία. Και αυτό συνέβη και ξέρω εγώ πριν 50 χρόνια, αυτό που περιγράφει ο Σκοτ Πέκ. Αυτό είναι η συνεξάρτηση. Αγάπη δίχως όρους, όρια και προϋποθέσεις. Άρα φιλενάδες, εσύ που θέτεις το ερώτημα αν οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι μπορούν να αγαπήσουν πραγματικά, σου λέω όχι, αλλά επίσης διαφωνώ και με τον ορισμό της αγάπης που έδωσες και το έχω εξηγήσει σε αυτό το βίντεο. Είμαι πολύ περίεργη να διαβάσω τα σχόλια σας κάτω από το βίντεο αυτό και δηλώνω πρώτη και χειρότερη, όχι πρώτη και καλύτερη, πρώτη και χειρότερη ότι υπήρξα εντόνως συνεξαρτώμενη. Πρώτη και χειρότερη το δηλώνω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου σε όλους. Το κανάλι αυτό προσπαθούμε να εξελισσόμαστε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την πειθαρχία, να εκπληρώσουμε τις προϋποθέσεις, τους όρους και να βάλουμε τα όρια ώστε να αγαπήσουμε υγιώς. Σας αγαπώ.